ανοιχτό δρόμο για τη φυλακή πήραν οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό στο αμαξοστάσιο του Δήμου Μαλεβιζίου, που είχε σαν αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς 8 απορριμματοφόρα του Δήμου. Πρόκειται για έναν 44χρονο γνωστό κριτικό επιχειρηματία, ο οποίος κατονομάστηκε ως ηθικός αυτουργός της φωτιάς και στον οποίο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ηθική αυτουργία στον εμπρισμό και απόπειρα εκβίασης με τη μορφή βλάβη σε επιχείρηση, και δύο ακόμα άνδρες, ένα 39χρονο και ένα 53χρονο, οι οποίοι έχουν συλληφθεί ως φυσικοί αυτουργοί, αφού φέρονται να είναι οι ίδιοι που έβαλαν τη φωτιά. Ο 44χρονος επιχειρηματίας αρνείται πλήρως την κατηγορία που αντιμετωπίζει, με τους συνηγόρους του να υποστηρίζουν πως δεν είχε ούτε κίνητρο αλλά ούτε και συμφέρον για να βλάψει το Δήμο Μαλεβιζίου, κάνοντας λόγο για παλινοδίες στις καταθέσεις των άλλων δύο κατηγορουμένων. Είναι πρώιμο δικονομικό στάδιο αυτό, αλλά έχουμε υποβάλει αιτήματα στην κυρία Ανακρίτρια προκειμένου να εξεταστούν οι ισχυρισμοί του κατηγορουμένου, προκειμένου να αντικρούσει τις παλινοδίες οι οποίες αναδύονται από μια αντιφατική κατάθεση ενός ανθρώπου ο οποίος έχει ο ίδιος επικαλεστεί προβλήματα υγείας που αφορούν την ψυχική του κατάσταση καθώς και εξαρτήσεις. Ο 53χρονος φερόμενος ως φυσικός αυτουργός που αντιμετωπίζει την κατηγορία της κατά συναυτουργία τέλεσης του εμπρισμού άλλαξε την προανακριτική του απολογία, ουσιαστικά έροντας τις όποιες κατηγορίες εναντίον του 44χρονου επιχειρηματία. Αυτό το οποίο επί της ουσίας μεταφέρθηκε και ενώπιον της εξωτήμου κυρίου Ανακρίτριας ήταν το εξής, ότι τελών σε κατάσταση νοσηρής διατάραξης των πνευματικών λειτουργιών, δηλαδή έχοντας καταναλώσει φάρμακα και επειδή υπήρχε ένα χρηματικό, έτσι είχε ουσιαστικά, αν θέλετε, φυτευθεί στο μυαλό του, καθότι εμφανίζει μια συμπτωματολογία όπου ο άνθρωπος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, θεωρούσε ότι υφίσταται ερτημένη η οφειλή του από την πλευρά του φερόμενου ηθικού αυτουργού. Έτσι λοιπόν θεώρησε ότι θα έπρεπε να πάει να του προκαλέσει κάποια φθορά με σκοπό να τον οδηγήσει στο να του καταβάλει τα χρήματα. Θα επιφυλαχθούμε μελλοντικά για οποιαδήποτε τυχόν ανακριτική πράξη ζητηθεί, να γνωστοποιήσουμε κι εμείς αντιστοίχως τεχνικούς συμβούλους και μάρτυρες προκειμένου να αποδειχθεί ο βασικός ισχυρισμός μας, της πλήρους άρνησης της κατηγορίας. Ο δικηγόρος του 53χρονου προχώρησε και στην υποβολή αιτήματος για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, σημειώνοντας πως ο εντολέας του αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Σε κάθε περίπτωση είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι βαριά ασθενής, στον οποίο το ελληνικό κράτος θα πρέπει με γνώμονα την ειδική πρόληψη να τον θεραπεύσει και η φυλακή βέβαιο είναι ότι δεν βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Ο άνθρωπος αυτός χρειάζεται φροντίδα, χρειάζεται επισταμμένη ψυχιατρική παρακολούθηση. Όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας Οκτωβρίου, όταν η πυροσβεστική έλαβε κλήση για φωτιά στο χώρο του αμαξοστασίου του Δήμου Μαλεβιζίου. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της υπηρεσίας που μέσα σε λίγη ώρα κατάφεραν και έσβησαν τη φωτιά, από την οποία ωστόσο δεν γλίτωσαν τα απορριμματοφόρα, τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς, με την υλική ζημιά που προκλήθηκε να ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Από την πρώτη στιγμή, οι αστυνομικές αρχές είχαν στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό που τους έδινε σαφή στοιχεία για την ταυτότητα των φυσικών αυτουργών και έψαχναν τον ηθήνοντα νου. Αξιοποιώντας την εκτίμηση για το κίνητρο της επίθεσης, έφτασαν στο 44χρονο κριτικό επιχειρηματία, έχοντας μάλιστα στα χέρια τους και τηλεφωνικές συνομιλίες τουλάχιστον του ενός φυσικού αυτουργού με τον ίδιο. Και οι τρεις κατηγορούμενοι την περασμένη Πέμπτη οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος τους άσκησε ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος. Στη συνέχεια, από την ανακρίτρια Ηρακλείου ζήτησαν και πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν, με την ανακριτική διαδικασία να ξεκινά σήμερα νωρίς το πρωί και να αποδεικνύεται μαραθώνια, αφού διήρκησε σχεδόν 7 ώρες. Ανακρίτρια και εισαγγελέας δεν φαίνεται να πίστηκαν από τις αιτιάσεις και τα επιχειρήματα των κατηγορουμένων και των συνηγόρων τους, κρίνοντας τελικά και τους τρεις προσωρινά κρατούμενους.